και θα αλλάξει την πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συγκέντρωσή σας. Για τη συμπαράστασή σας που μας στηρίζετε και θα πω και κάτι ακόμα το οποίο το δήλωσα εδώ και καιρό. Ο σκοπός της σημερινής μου παρουσίας είναι να παραμείνει ο Δήμος Ειρηνούπολης και τα Αρτέμια μαζί. Με να δώσουμε τα χέρια μας για να μπορέσουμε πλέον να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με την Άουσα. Σας δηλώνω ότι θα είναι η καλύτερη επιτυχία που έχω στα 8 χρόνια σαν Δήμαρχος Ειρηνούπολης. Εάν το πετύχω, θα φύγω ειλικρινά ήσυχο στο σπίτι μου. Δεν θα ξανασχοληθώ. Πρέπει πλέον να ασχοληθούν νέοι άνθρωποι, πρέπει να φύγουμε όλοι από εδώ και να μπορέσουν την επόμενη μέρα, Ανθέμια, Ειρηνούπολη και Νάουσα, να κτίσουμε πάλι τις γέφυρες και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Να συνεργαζόμαστε όμως με ίσους όρους. Όχι όπως σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους Ανθεμίων και Ειρηνούπολης να έρθουν εδώ. Όπως έγινε κατανοητό και από τους δύο δημάρχους, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι εδώ κοντά και καλύπτουν τη σημερινή ειρηνική διαδήλωσή μας. Και βλέπω ότι είναι πολλά μέσα και από την Άουσα. Θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο και από αυτά που είπαν οι δήμαρχοι, αλλά να τονίσουμε και εμείς, σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι των δύο Δήμων, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα πολίτη, όχι μόνο της Νάουσας, αλλά και όλης της Ελλάδος. Τους αγαπάμε, συμμεριζόμαστε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν, αλλά έχουμε πρόβλημα σοβαρό με τις διοικήσεις της Νάουσας και με αυτά τα οποία έχουν κάνει. Με τη λάσπη την οποία έχουν ρίξει, με αυτά τα οποία λέγανε σε εφημερίδες ότι δεν εκλιπαρούν για τη συνένωση. Είναι υπαρκτά. Εμείς δεν λέμε αερολογίες. Όταν βγαίνανε και λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε, αν το Υπουργείο πει, και ότι οι Δήμαρχοι Ανθεμίων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Ειρηνούπολης δουλεύουν παρασκηνιακά. Φάνηκε ποιοι δουλεύουν παρασκηνιακά. Μία απόφαση, ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα, ο οποίος υψώθηκε για ένα βράδυ και κατερέθηκε την επόμενη, δεν κατεβαίνει έτσι. Μόνο με το παρασκήνιο. Άρα το παρασκήνιο, το διοικούντο της Νάουσας, δούλεψε καλά. Και ξέρετε πώς μας έχουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επί 20 χρόνια, ο Δήμαρχος της Νάουσας, πρώτος πολίτης, ο κύριος Βλάχος, είπε το εξής, παράδοξο. Σιγά να μην κατεβάσουμε το Δημαρχείο στη διασταύρωση. Όταν είναι το ολοκαύτωμα, λέει, οι μπούλες από πού θα παίρνουν, λέει, το χαιρετισμό. Ούτε είσαμε τις μπούλες, δεν είστε, παιδιά. Είστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας κατά αυτούς. Εμείς λοιπόν λέμε, αγαπάμε την Άουσα, θα τη στηρίξουμε όπως τη στηρίζαμε τόσα χρόνια με την ανεργία που τη μαστίζει και τα εργοστάσια, αλλά δεν θα πληρώσει ο κάμπος για κάτι που δεν φταίει. Είμαστε συμπαραστάτες της Νάουσας και των πολιτών της Νάουσας για ένα καλύτερο Δήμο, να λύσει τα προβλήματά τους, θα αγωνιστούμε μαζί τους, αλλά ας αφήσουν να αγωνιστούμε κι εμείς να λύσουμε τα δικά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπάμε πιο πολύ το σπίτι οι γείτονες ή οι ιδιοκτήτες. Λοιπόν, εμείς αγαπάμε πρώτα το σπίτι μας και μετά αγαπάμε και τον γείτονα. Και θα είμαστε μαζί τους. Παρακαλώ, επαναλαμβάνω τους Δημοτικούς Συμβούλους Ανθεμίων και Ειρηνούπολης να έρθουν για να μην κουράσουμε τον κόσμο, να μπουν από μία κουβέντα και να λύσουμε ειρηνικά την διαδήλωσή μας. Ας ξεκινήσουμε από τον Γιώργο τον Βασιλείο, ο οποίος είναι και αρχηγός της παράταξης στο Δήμο Ειρηνούπολης. Γιώργο, έχεις το λόγο. Σας χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από τα βάθη της ψυχής μου για την παρουσία σας αυτή. Σήμερα η παρουσία μας εδώ πέρα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα παρά μόνο τούτο, ότι παλεύουμε για τα δίκαιά μας. Και τα δίκαιά μας λένε, σύμφωνα και με αυτά που έχουν εξαγγείλει και η κυβέρνηση, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση, ότι πληρούμε τα κριτήρια να παραμείνουμε ένας ωραίος Δήμος. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα με τους Ναουσαίους. Πιστεύω ότι εάν μπορούσαν να ρωτηθούν όλοι οι Ναουσαίοι αυτή τη στιγμή εάν θέλουν πραγματικά τη συνένωση με τον κάμπο, το ποσοστό που θα έλεγε όχι θα ήταν συντριπτικό. Το ζω σε καθημερινή βάση και δεν είναι υπερβολή αυτό το οποίο λέω. Τώρα, γιατί ορισμένοι ήθελαν αυτήν την συνένωση με το έτσι θέλω, πραγματικά με το έτσι θέλω, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλω να τελειώσω λέγοντας όμως τούτο.
ακούστηκαν ότι πρωτοστατούσε για αυτήν την θελική συνένωση ο Δήμαρχος Καραμπατζός. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι μαζί με τον Καραμπατζό, όπως ακριβώς είμαστε εμείς τώρα όλοι ενωμένοι, ανεξαρτήτως παράταξης και κομμάτων, πρωτοστατούσαν μαζί με τον Καραμπατζό όλοι οι παράγοντες της Νάουσας. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να παραμείνουμε, που εγώ τουλάχιστον δεν το πιστεύω, μπορεί να παραμείνουμε Δήμος Νάουσας όπως έχει εξαγγελωθεί. Λοιπόν, και από εσάς ζητάω να τιμωρήσετε παραδειγματικά αυτούς οι οποίοι συνετέλεσαν, λοιπόν, σε αυτό, στη δημιουργία αυτού του εκτρώματος, γιατί πραγματικά αυτός ο Δήμος θα είναι έκτρωμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας παιδινός όγκος ενώνεται με έναν ορεινό όγκο. Δεν μπορώ να καταλάβω αν εγώ αύριο μεθαύριο είμαι δημοτικός σύμβουλος, πώς από το παλιό Ζερβοχώρι ή από το Αγγελοχώρι θα είμαι σε θέση να πηγαίνω στο Ροδοχώρι, που είναι το τελευταίο χωριό του Βερμίου, λοιπόν, για να μπορέσω να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου. Γιατί όταν θα λέγομαι δημοτικό σύμβουλο Νάουσας, πρέπει να ενδιαφέρομαι όχι μόνο για το Ζερβοχώρι, την περιοχή μου, πρέπει να ενδιαφέρομαι για όλον τον Δήμο. Λοιπόν, δεν λάβανε υπόψη απολύτως τίποτα. Η επόμενα, λοιπόν, τελειώνω με αυτό, σας λέω ότι όλο το παρασκήνιο που παίχτηκε από την Νάουσα δεν ήταν μόνο του Καραμπατζού, ήταν όλων των παραγόντων, δεν θέλω να ονοματίσω. Και το όνομα Καραμπατζός το είπα γιατί αυτός φαίνεται είναι δήμαρχος. Λοιπόν, προσωπικά δεν με χωρίζει τίποτα με τον Καραμπατζό, ούτε με τον κάθε Καραμπατζό. Εδώ όμως αυτή η κίνηση την οποία κάνανε, λοιπόν, απέδειξαν πώς ακριβώς, με την κίνηση που κάνανε, απέδειξαν πώς ακριβώς μας υπολογίζουν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και είμαι βέβαιος ότι με τη συμπαράστασή σας όλοι θα νικήσουμε. Να ευχαριστήσουμε για την παρουσία και τον υποψήφιο του λαού, τον κύριο Σακλά, καθώς επίδεσε και τον κύριο Θανάση του Γικόνογλου. Θα ήθελα τον κύριο Φωτιάδη να πει και αυτός ένα χαιρετισμό. Πρώην Δήμαρχος Τριγνώπολης και σύμβολος δημοτικός. Χαιρετίζω με τη σειρά μου με την παρουσία. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για την παρουσία εδώ. Ευχαριστώ επίσης τους δύο δημάρχους